Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε review τα καινούργια προϊόντα της Anastasia Beverly Hills. Έβγαλε ένα holiday collection και τα έχω εδώ μπροστά μου, θα σας τα δείξω. Εγώ αγόρασα το blush kit, το οποίο είναι για τις δικές μου αποχρώσεις, και είναι η Radiant. Αγόρασα τα τρία κραγιόν, το liquid lipstick set, το οποίο είναι το holiday set. Αγόρασα το sugar glow kit. Και εννοείται πως αγόρασα και την καινούργια παλέτα, την Prism. Θα ξεκινήσω με το μακιγιάζ των ματιών και αρχικά να σας δείξω την παλέτα. Έχετε σε αυτή την πολύ ωραία συσκευασία, η οποία απ' έξω είναι κάπως σαν, δεν ξέρω, αυτό το χαρτί το ματ, αλλά με την ωραία υφή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ανάγλυφο. Από μέσα η παλέτα είναι πάλι αυτό το βελούδινο, το οποίο εγώ προσωπικά το αγαπώ. Έχει και αυτό το ανάγλυφο το σχήμα εδώ πέρα, που γράφει και την ονομασία Prism. Κλασικά της Anastasia το λογότυπο, από πίσω γράφει τα συστατικά. Θα συγκρίνω σε λίγο εάν είναι τα ίδια με την Subculture παλέτα, η οποία ήταν μια αποτυχία για μένα, και με την πολύ αγαπημένη μου Modern Renaissance. Από μέσα λοιπόν είναι ίδια όπως όλες οι υπόλοιπες. Έχει μέσα το πινελάκι, το οποίο προσωπικά από τις παλέτες της Anastasia δεν με ενθουσιάζουν. Έχει καθρέφτη, έχει μέσα το κλασικό το χαρτάκι, το οποίο προστατεύει το χαρτάκι, λέει, το πλαστικό, το οποίο εμένα μου είναι άχρηστο, το πετάω. Και έχει μέσα αυτές εδώ τις υπέροχες αποχρώσεις. Τώρα να μου πεις, ήταν χάλια η προηγούμενη παλέτα, γιατί πήρες αυτήν, γιατί αγαπώ την Anastasia και γιατί η προπροηγούμενη ήταν τέλεια. Σε όλα τα brands, παιδιά, θα υπάρχουν και επιτυχίες μεγάλες και αποτυχίες, οπότε εννοείται πως θα δοκίμαζα αυτήν εδώ πέρα. Τώρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αγοράσετε, θα το δούμε στο τέλος. Θα σας δείξω επίσης, όπως σας είπα, και τα υπόλοιπα προϊόντα, να δούμε αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αγοράσετε. Έχει μέσα 7 ultra matte αποχρώσεις, έχει μέσα 3 αποχρώσεις metallic και έχει μέσα επίσης και 4 αποχρώσεις duochrome. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όσο περισσότερες μπορώ και θα προσπαθήσω επίσης να χρησιμοποιήσω και περίεργες αποχρώσεις. Κάτι έχω σκεφτεί ήδη, οπότε πάμε στο tutorial. Να σας πω πριν πάμε ότι εγώ την πήρα από το UK website της Anastasia, το οποίο δεν έχει τελωνίο, και την αγόρασα 43 λίρες βρετανικές. Στο Beauty Bay νομίζω κοστίζει 48 ευρώ, αν κάνω λάθος θα το βάλω κάπου εδώ να φαίνεται, και την πουλάει και το Cult. Χρησιμοποιώ την πρώτη απόχρωση, την Eden, από την παλέτα και βλέπετε την πρώτη μου επαφή με την παλέτα. Σας έχω βάλει ένα βιντεάκι από δίπλα. Θα πάρω αυτή την απόχρωση για Transition Shape. Θα τη βάλω λίγο πιο ψηλά από την κόγχη μου και ουσιαστικά αυτή θα είναι μεταβατική σκιά για να μπλεντάρονται και καλύτερα οι σκιές και να υπάρχει έτσι μια ωραία συνέχεια μεταξύ των σκιών. Δεν είναι Subculture, είναι σαφώς καλύτερη και προς το παρόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μπλεντάρω λοιπόν και έπειτα παίρνω την απόχρωση Saturn, η οποία για μένα θα είναι μια δεύτερη σκιά στην κόγχη, ένα δεύτερο transition shade. Το βάζω ακριβώς μέσα στην κόγχη μου και μπλεντάρω. Και είδατε ότι και αυτό δεν είχε πάρα πολύ kickback. Άλλωστε, θέλουμε και λίγο kickback, γιατί σημαίνει ότι οι σκιές είναι πιο βουτυρένιες και μπλεντάρονται πιο εύκολα. Κατά την άποψή μου, πάντα. Παίρνω την σκιά Obsidian, η οποία είναι μια μαύρη matte σκιά. Και δυστυχώς ήταν μια απόχρωση που λίγο με απογοήτευσε, γιατί θα περίμενα λίγο πιο έντονο pigment. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την χρησιμοποιώ σαν βάση για την απόχρωση που θα ακολουθήσει, για μια μεταλλιζέ σκιά ουσιαστικά. Αλλά θέλει πάρα πολύ χτίσιμο για να δείξει αυτό το έντονο μαύρο. Παίρνω το πινέλο καθαρό που χρησιμοποίησα πριν για το δεύτερο transition shade και μπλεντάρω την μαύρη σκιά για να κάνει έτσι λίγο μια πιο ωραία και φυσική μετάβαση. Ξαναπαίρνω το πινέλο με την μαύρη σκιά και προσπαθώ να το κάνω έτσι μια ανάμιξη με την απόχρωση Saturn. Και μετά προσπαθώ κάπως να χτίσω και λίγο το pigment της μαύρης απόχρωσης. Συνεχίζω ξανά με την απόχρωση Saturn και κάνω blend. Παίρνω την απόχρωση Throne και είναι αυτή η υπέροχη πράσινη ουσιαστικά μεταλλιζέ σκιά, η οποία έχει αρκετό fallout και αρχικά την βάζω στο κινητό μου βλέφαρο πάνω από τη μαύρη σκιά, χωρίς να έχω βρέξει το πινέλο μου, και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ έντονη όσο θα την ήθελα. Έπειτα ψέκασα το πινέλο μου και βλέπετε κατευθείαν πόσο πιο έντονα γράφει αυτή η απόχρωση και έχω τρελαθεί με αυτό το χρώμα, δηλαδή πραγματικά το αγαπώ. Θα χτίσω λοιπόν την σκιά αυτή, αυτό το pigment ουσιαστικά, το μεταλλιζέ σε όλο το καπάκι το κινητό μου βλέφαρο. Θα την τραβήξω και ελάχιστα προς την κόγχη να δείχνει έτσι λίγο πιο ωραία η μετάβαση. Και όλα αυτά τα κάνω με ένα συνθετικό πινέλο από τα Unicorn Brushes, τα οποία κάπως έπρεπε να αξιοποιήσω. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι πάλι με φωνή και ο λόγος που σας έχω αφήσει τόσο κοντά είναι γιατί θέλω να δείτε λίγο το fallout.
Όμως, όσο καθαρίζω το fallout, θέλω να σας πω ότι είμαι κατενθουσιασμένη, αγαπώ αυτά τα χρώματα, είμαι ερωτευμένη και θα κάνω ένα μικρό έτσι spoiler alert. Και πριν σας πω το τελικό αποτέλεσμα στο τέλος του βίντεο αυτού, διότι δεν έχουμε τελειώσει με τα μάτια, απλά ξέρετε ότι θα συνεχίσω με το υπόλοιπο πρόσωπο και μετά θα τελειώσω με τα μάτια, θέλω να σας πω ότι την παλέτα την αγαπώ. Κάποια στιγμή είναι το πρώτο κόλπο πως βάζουμε foundation χωρίς να λερώσουμε τα έτοιμα, τα τέλεια του φίλου μας. Αχ, Ζέιν. Παίρνω ένα μαύρο μολύβι, το συγκεκριμένο είναι από Ζωήβα. Το βάζω στην ίσαλος γραμμή και μετά παίρνω τις δύο αποχρώσεις που χρησιμοποίησα ουσιαστικά σαν transition shade στην κόγχη μου και χρησιμοποιώ αυτές για να κάνω και μια μετάβαση στο κάτω βλέφαρο. Και μετά ουσιαστικά θα σβήσω αυτό το μαύρο μολύβι, το οποίο τράβηξα και στις βλεφαρίδες μου, μαζί με την μαύρη τη σκιά, με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο, και θα κάνω και έτσι ένα λίγο smoky effect στο κάτω βλέφαρο για να ενώσω ουσιαστικά τις σκιές με το πάνω μου και το κάτω. Είχα βάλει και λίγο baking powder από... baking powder, ναι, από αυτήν που κάνουμε γλυκά. Είχα βάλει λοιπόν το loose powder από Too Faced, ένα καινούριο το οποίο πρέπει να σας το δείξω σύντομα, το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ και τώρα το σκουπίζω και το έβαλα για το fallout αυτό. Και μετά παίρνω αυτήν την υπέροχη λεμονή απόχρωση και την βάζω στο διακριτικό σημείο για να κάνει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο pop. Συνεχίζω με το Duochrome Lucid, το οποίο και αυτό λίγο με απογοήτευσε, θα το ήθελα λίγο πιο έντονο, βλέπετε ότι κάνει κομματάκια πάνω στο πινέλο μου, έπρεπε να το ψεκάσω για να γράψει πάρα πολύ στο μάτι μου και το χρησιμοποίησα σαν highlighter κάτω από το φρύδια μου, θα το ήθελα πραγματικά λίγο πιο έντονο, έγραφε καλύτερα πάνω στα δάχτυλά μου, ουσιαστικά δούλεψε μόνο με πολύ βρεγμένο πινέλο ή δάχτυλα. Πρέπει να κάνω με αυτό το φωτισμό εδώ μέσα, είναι όλα πάρα πολύ φωτεινά. Η Τζίνα μου έδωσε μια συμβουλή και μου έδειξε ένα site στο οποίο θα αγοράσω πιο... θα αγοράσω softbox ουσιαστικά, πιο soft λάμπες, πιο soft φωτισμό, γιατί νιώθω ότι χάνει το μακιγιάζ, χάνει λίγο όλο αυτό που βλέπετε, λόγω του έντονου φωτισμού. Τέλος πάντων, η φωνή μου σιγά σιγά με εγκαταλείπει, οπότε πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Έχουμε τελειώσει με το μακιγιάζ των ματιών. Έχω φορέσει τις βλεφαρίδες μου στο style Aphrodite και όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες για το μακιγιάζ, τις οποίες δεν τις έχω δείξει, θα τις βρείτε κάτω στο κουτάκι της περιγραφής, γι' αυτό ανοίξτε το. Πάμε τώρα στο blush, στο rouge. Πάμε στο Blush Kit Radiant από Anastasia. Αρχικά να πω ότι είναι μια πολύ μικρή συσκευασία, πολύ μικρότερη από τις συσκευασίες του Glow Kit, τον Glow Kit της. Πολύ, πολύ μικρότερη. Απλά να σημειώσουμε ότι στο Beauty Bay πωλείται 35 ευρώ, 31 λίρες στο site της Anastasia, οπότε, εντάξει. Θα το δοκιμάσουμε. Θα κάνω βασικά μια ανάμιξη αυτής και αυτής εδώ της απόχρωσης. Είναι η... πώς τα κρατάμε τώρα αυτά, μωρέ... Coastline και η Terrace. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Έχει και καθρέφτη η παλέτα, by the way. Να τα λέμε και αυτά, η συσκευασία της είναι πάρα πολύ cute και πάρα πολύ όμορφη. Σας φέρω πιο κοντά να βλέπετε κιόλας τι κάνουμε. Μας αρέσει αυτό και συνεχίζω με το Sugar Glow Kit από Anastasia. Μ' αρέσει που το λέω το από Anastasia, αφού 47 ευρώ το Sugar Glow Kit στο Beauty Bay και 43 νομίζω ή 45 λίρες στο Anastasia UK website που το πήρα εγώ. Δεν την έχω δοκιμάσει, έχω κάνει swatch μόνο την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα, η οποία ονομάζεται Gumdrop, η οποία είναι εκπληκτική. Και στο πρόσωπό μας σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ πέρα και αυτήν εδώ πέρα, αυτές τις δύο, την Marshmallow και την Butterscotch. Έχω την εντύπωση ότι η Butterscotch υπάρχει και σε άλλο ένα glow kit το οποίο έχω, οπότε δεν είμαι σίγουρη για το αν είναι όλες αυτές οι αποχρώσεις καινούργιες. Νομίζω όμως ότι είχε βγει κάπου μια ανακοίνωση ότι κάποιες είναι καινούργιες και κάποιες είναι από... και από άλλες παλέτες. Μάλλον τι λέω, ότι μία είναι μάλλον από άλλη παλέτα και οι υπόλοιπες είναι καινούργιες. Κάτι τέτοιο. Ξεκάζω το πινελάκι με το οποίο θα βάλω το highlighter στο πρόσωπό μου, γιατί το κάνω πάντα.
Βέβαια, είμαι πάντα ικανοποιημένη από αυτά εδώ τα glow kits. Ξεκινάω με την απόχρωση marshmallow. Το είχα ψεκάσει πάρα πολύ λίγο και δεν θα το ξαναψεκάσω γιατί έχει και πολύ ωραία απόδοση χωρίς ψέκασμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και προς το παρόν δεν ξέρω αν θα πάρω και την Butter Scotch γιατί μ' αρέσει αυτή πολύ. Βάζω και στα χείλη μου. Στη μύτη μου. Θα σας κάνω swatch ένα λεπτό αυτό το gumdrop που μου άρεσε πάρα πολύ. Σας έχω κάνει swatch εδώ τις αποχρώσεις. Η μία δεν φαίνεται για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι είναι απλά πολύ έντονος ο φωτισμός εδώ μέσα. Τα έχουμε πει όμως αυτά. Τα έχουμε πει αυτά τα προβλήματα. Τα έχουμε πει. Δεν τα έχουμε λύσει, αλλά τα έχουμε πει. Λοιπόν, και τέλος πάμε στα κραγιόν. Και έχω αυτό το liquid lipstick set το οποίο είναι το Dazed, το Bittersweet και το Hudson. Dazed, Bittersweet και Hudson. Και έχω την εντύπωση ότι εγώ σήμερα θα φορέσω... Δεν έχω καμία εντύπωση, δεν το έχω σκεφτεί καν. Για αρχή να τα ανοίξουμε από αυτή την ωραία συσκευασία, την κασετίνα τους. Και να δούμε τώρα και πόσο τα πήραμε αυτά. Είναι αρχικά τα μικρά να σας πω, δεν είναι τα μεγάλα. Είναι 3 κραγιονάκια σε μικρές συσκευασίες. Είναι και ο Prince εδώ μέσα, γι' αυτό ακούτε μια φασαρία, ο οποίος δεν μπορεί να βολευτεί. Αυτά τα 3 κραγιόν και τα 3 μαζί στις μικρές συσκευασίες είναι στα 29,90 στο Beauty Bay. Τι κάνεις? Λοιπόν, είναι travel size και έχουν 2,3 γραμμάρια προϊόν μέσα. Να δούμε τώρα πόσο έχουν τα κανονικά. Τα κανονικά, τα μεγάλα, έχουν 3,2. Εντάξει. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή τιμή για 3 κραγιόν. Να τα λέμε αυτά. Το πιστεύω. Αγόρι μου, βολέψου, πασά μου, βολέψου. Επειδή δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιο lip liner εδώ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε και πήρα το πιο nude από όλα, το Hudson, γιατί είναι αρκετά έντονο το μακιγιάζ των ματιών μου και δεν ήθελα τόσο πολλά, τόσο πολύ δράμα. Αρκετά δράμα έχω στη ζωή μου. Αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ αυτή την απόχρωση. Πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κραγιόν. Είναι λοιπόν η απόχρωση Hudson. Θέλω κάτι να δω. Είχα την εντύπωση ότι αυτά μύριζαν κάπως. Τέλος πάντων, μυρίζουν λίγο πιο διαφορετικά τα κανονικά τα κραγιόν, ενώ όχι τα Holiday Edition. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ρεζουμέ γιατί έχουμε τελειώσει. Δεν έχω σετάρει το πρόσωπό μου, δεν πειράζει, το ξεχάσαμε αυτό. Από πού να ξεκινήσω? Ξεκινάω από την παλέτα. Δεν την σύγκρινα τώρα με τις άλλες δύο παλέτες, δεν χρειάστηκε κιόλας, το παραβλέπουμε αυτό. Θα σας πω γιατί. Είναι Subculture? Όχι. Είναι Modern Renaissance? Περίπου. Την αγαπώ? Τη λατρεύω. Την αγαπώ πολύ? Την αγαπώ ίσως και λίγο παραπάνω από ότι αγαπώ την Modern Renaissance. Και θα σας πω γιατί. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Πιστεύω από φόρμουλα και από συστατικά είναι ίδια. Θα το κοιτάξω πάντως αυτό και θα σας αφήσω ένα σχόλιο από κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Γιατί δεν έχει το kickback από την Subculture. Νομίζω ότι το είδατε και στο βιντεάκι που σας έβαζα παράλληλα που τραβούσα με το κινητό μου. Έχει το τέλειο pigment όσο χρειάζεται για μένα. Έχει το τέλειο kickback όσο χρειάζεται για μένα. Μου αρέσουν όλες οι αποχρώσεις. Δοκίμασα αρκετές. Λίγο αυτή εδώ πέρα, η Duochrome, η Lucid, με απογοήτευσε απεριολάχιστα γιατί στο πινέλο δεν έγραφε. Ενώ αν την κάνω swatch στο χέρι μου, είναι αρκετά πιο pigmented. Και όταν πάω να την κάνω blend, με το δάχτυλο είναι τέλεια, αλλά με το πινέλο κάπως χάνεται. Την έχω βάλει κάτω από το brow bone. Τώρα δεν φαίνεται βέβαια στην κάμερα γιατί έβρεξε αρκετά το πινέλο μου. Επίσης η Obsidian, η μαύρη απόχρωση, θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο έντονη κατ' εμέ. Το πινέλο πιάνει αρκετά χρώμα, αρκετό pigment, αλλά όταν το βάζω στο μάτι και πάνω το κάνω blend, λίγο χάνεται και κάνει blend. Λίγο χάνεται και κάνει blend προς το τίποτα. Κατά τα άλλα όμως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αξίζει τα λεφτά της? Αξίζει τα λεφτά της. Πρέπει να την αγοράσετε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εάν είστε άνθρωπος που αγαπάει τα χρώματα όπως εγώ, που αγαπώ τα χρώματα, δεν είμαι άνθρωπος που θα κάνει απλά
και μόνο αυτά τα neutral, τα smoky, τα καφέ, τα beige, τα χρυσοπά. Και πιστεύετε ότι χρειάζεστε αυτά τα χρώματα, ναι, αξίζει να την πάρετε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τέτοια χρώματα, προφανώς δεν θα βλέπετε αυτό το βίντεο ή μάλλον δεν θα ενδιαφέρεστε καν για την παλέτα. Αλλά λέμε τώρα, όχι, μην την παίρνετε. Αν αξίζει να επενδύσετε τα λεφτά σας, αν δεν έχετε, μάλλον αν έχετε αρκετές παλέτες στη συλλογή σας, ναι, αξίζει να επενδύσετε τα λεφτά σας. Υπό άλλες συνθήκες, εγώ πάντως την αγαπώ, να το πω αυτό. Την αγαπώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ. Το blush kit λοιπόν έχει αρκετό pigment, πρέπει να το φορέσω βέβαια και έξω αυτό για να δω αν κρατάει το χρώμα στο πρόσωπό μου. Ναι, είναι μια αρκετά μικρή συσκευασία, έχει 4 αποχρώσεις μέσα και καθρέφτη. Βέβαια με αυτό μπορείς να ταξιδέψεις, έχει 4 αποχρώσεις. Βέβαια εγώ όταν ταξιδεύω παίρνω ένα neutral rouge μαζί μου και τελειώνει η υπόθεση. Αν το χρειάζεστε, όχι δεν το χρειάζεστε, είναι αρκετά ακριβό. Πιστεύω ότι ρουζ βρίσκουμε και σε πιο οικονομικές εταιρείες. Βέβαια, εγώ είμαι άνθρωπος του ρουζ, μου αρέσουν τα ρουζ και συνήθως αγοράζω και πιο οικονομικά και πιο ακριβά όμως. Δηλαδή, αγαπώ πάρα πολύ τα ρουζ της MAC γιατί έχουν διάρκεια. Αγαπώ όμως πολύ και τα ρουζ της Wet n Wild. Οπότε με βρίσκεται βασικά, ναι, κάπου στο ενδιάμεσο. Θα τη δοκιμάσω πάντως, αλλά όχι μωρέ. Αν δεν είστε τόσο λάτρης των ρουζ και έχετε κανένα δύο έτσι, ένα neutral και ένα λίγο πιο pigmented με λίγη λάμψη μέσα, πιστεύω πως όχι. Τώρα, το glow kit. Τα glow kit της Anastasia είναι γνωστό ότι εγώ τα αγαπώ. Πάλι 4 αποχρώσεις έχει μέσα highlighter, δεν έχει καθρέφτη. Είναι περίπου 45 ευρώ σας είπα πριν, τις τιμές τις έβαλα να φαίνονται πριν. Ναι, για μένα τα glow kit της αξίζουν τα λεφτά τους. Είναι πάρα πολύ pigmented, έχουν πάρα πολύ μεγάλα pan μέσα. Θα σας πω ότι έχουν μέσα 7,4 γραμμάρια προϊόν. Είναι πάρα πολύ. Οπότε ναι, αξίζουν. Και αυτά εδώ τα κραγιόν, παιδιά, τα αγαπώ. Έχω την εντύπωση ότι κάτι αλλάξανε στα συστατικά. Γιατί γενικότερα τα κραγιόν, τα liquid lipstick της Anastasia, όσα έχω τώρα, στεγνώνουν πάρα πολύ. Στεγνώνουν με matte, αλλά στεγνώνουν και τα χείλη μου ταυτόχρονα. Δηλαδή πρέπει να φορώ κάποιο primer χιλιών από κάτω ή να έχω ενυδατώσει τα χείλη μου πριν. Αυτό, παιδιά, δεν το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Είναι κάπως διαφορετικό. Μ' αρέσει και πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Μου φαινόταν λίγο πιο nude βέβαια στο δοχείο μέσα, στο... Καταλάβατε. Και εδώ μου σκούρινε λίγο κάπως, αλλά την αγαπώ και πιστεύω ναι, τα κραγιόν πρέπει να τα πάρετε. Θα σας τα δείξω τώρα και σε ένα swatch στο χέρι μου, μισό λεπτό. Λοιπόν, σας τα έχω κάνει swatch στο χέρι μου. Είναι αυτές οι τρεις αποχρώσεις εδώ πέρα. Είναι εκπληκτικές, πραγματικά τις αγαπώ. Είναι η Dazed, η κάτω-κάτω, η Bittersweet στη μέση και η Hudson είναι αυτή που φοράω στα χείλη μου. Ναι, παιδιά, αξίζουν τα χρήματά τους κατ' εμέ. Είναι μια καλή τιμή για τρία liquid lips στην Anastasia και ας είναι και λίγο πιο μικρή η συσκευασία τους. Όταν βέβαια μιλάμε για προϊόντα Anastasia. Έμεινα λοιπόν ευχαριστημένη και από τα τρία προϊόντα, μάλλον και από το Glow Kit και από τα κραγιόν. Και από το blush kit, 4 προϊόντα λοιπόν, αγράμματη, αμόρφωτη, και από την Prism λοιπόν, και το είδαμε καλύτερα το έτοιμο look. Ξέρω, το χαλάει πάρα πολύ ο φωτισμός, ξέρω, σύντομα θα έχω τα softbox να δούμε αν θα υπάρξει διαφορά, γιατί δεν ξέρω, είναι όλα πολύ έντονα. Στην Κίνα είχα την εντύπωση ότι στο make-up room ο φωτισμός ήταν τέλειος, βέβαια είχα softbox εκεί, βέβαια ήταν και μεγαλύτερος ο χώρος. Τέλος πάντων, αυτό είναι το έτοιμο look. Έκανα κάτι δραματικό, αλλά έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δυστυχώς είμαι άρρωστη και δεν θα το πω έξω για να το φορέσω, αλλά το αγάπησα το μακιγιάζ αυτό. Έχω καιρό να ενθουσιαστώ τόσο πολύ με ένα μακιγιάζ που έχω κάνει πάνω μου. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Αν σας αρέσει, δώστε του ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe όσοι δεν έχετε κάνει subscribe ακόμα. Ευχαριστώ όλους έναν έναν όσοι είστε εδώ μαζί μου, όσοι με παρακολουθείτε, όσοι με αγαπάτε, όσοι μου κάνετε like. Και γενικότερα όσοι είστε εδώ στην οικογένεια Gio Trevelli. Μην ξεχάσετε να μπείτε και στα υπόλοιπα social media. Έχω συνέχεια διαγωνισμούς και διάφορα άλλα πράγματα στο Instagram και στο Snapchat, γιατί τα άλλα social media τα έχω λίγο εγκαταλείψει. Καλά, κυρίως στο Instagram. Προσπαθώ να σας πω ότι το website μου, το giotrevelli.com, έχει κλείσει γιατί κάνω αναβάθμιση και μέσα σε αυτό θα είναι και το webshop μου, οπότε μην μπαίνετε όσοι μπαίνατε. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο, σας αγαπώ πάρα μα πάρα 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 πολύ.